απασχολεί στο τελευταίο διάστημα την επικαιρότητα. Όχι εγώ άμεσα. Τη σοουμπιζίστηκε εννοώ επικαιρότητα. Υπάρχει ένα σούσουρο. Μικρό. Εντάξει. Θα δείξει αν θα μεγαλώσει, θα το δείξει ιστορία. Ωραία. Να ξεκινήσω από κάποια πράγματα βασικά. Εσύ παραμένεις στο Sky. Γνωρίζουμε όλοι ότι και το έχουμε πει ότι λόγω των συνθήκων το My Style Rocks για φέτος έχει βάλει μία άνω τελεία και θα συνεχίσετε μετά. Όπως πάρα πολλά προγράμματα λόγω της κατάστασης. Βεβαίως. Βάλει μία άνω τελεία. Εύχομαι να κατέβει αυτή η άνω τελεία και να γίνει κόμμα και να συνεχίσουμε. Ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση όμως εμείς. Δεν ξέρουμε καθόλου τι θα γίνει. Αυτό που ακούστηκε έλεγε για τον Αύγουστο, ότι ξεκινάνε γυρίσματα τον Αύγουστο, αλλά για τη νέα πλέον σεζόν. Ακούστηκε και για την εκπομπή. Ναι. Μου επιτρέψει τον Νικό να το ζητήσω. Ναι, βέβαια, δηλαδή, γιατί έχουμε μιλήσει 100 φορές στον Νικό. Τώρα ξαφνικά σε έπιασε ο πληθυντικό. Ναι, ναι, τον πιάνει. Εν πάση περιπτώσει. Ακούστε ότι ξεκινάνε γυρίσματα και για το My Style Rocks τον Αύγουστο, αλλά και για την εκπομπή. Σου. Εσύ γενικά, τον καλύτερα. Μα λε, πέφτουν οι κάμερε, πέφτουν τα φώτα, πε μα εσύ. Δεν ισχύει. Θα δει τώρα. Τι θα δω. Όταν θα έχω δίκιο, θα μου πει για δίκιο, θα πάει να μου πει για δίκιο. Δεν έχω το τηλέφωνό σου. Γράφτο να σε πάρω. Καλύτερα, μου κάνει να μου παίζει με βρίσκει ξημερώματα. Ακούς πώς μου μιλάει. Ούτε αυτό. Εμείς ακούσαμε πάντως ότι Αύγουστο θα μπείτε κανονικά για γύρισμα. Τουλάχιστον αυτό αφήνεται, ρε παιδί μου, να ακουστεί από τον Sky, ας το πούμε με έναν τρόπο, ναι, έτσι. Ευγενικά. Μέχρι να μας ενημερώσουν όμως εμάς που είμαστε η κριτική επιτροπή και η παρουσιάστριά μας η Κατερίνα Ιστικουδάρα, δεν μπορώ να πω κάτι. Σωστό. Το τι γυρνάει για αυτό. Ακούγεται είναι άλλο πράγμα. Βάσει των αλλαγών και των συνθήκων που έχουν αλλάξει, όπως είπες, όλα τα προγράμματα έχουν λίγο αλλάξει. Και σε εμάς, δεν μας έλεγε και η Μαρία Μπεκατόρο, το προς το παρόν σταμάτησαν τα γυρίσματα του Your Face and Familiar και με το καλό θα συνεχίσουν την επόμενη χρονιά. Για σένα όμως υπάρχει και ένα άλλο τηλεοπτικό ρεπορτάζ ότι θα κάνεις μία εκπομπή στο Sky. Ναι. Δεν υφίσταται αυτό. Τι! Με διαψεύδουν στα μούτρα μου! Ναι, κανονικά. Κάνω καθρεφτάκι. Τι είπατε, ότι πεις παραπάνω. Και εγώ δεν έχεις κάνει συζήτηση για μία εκπομπή η οποία αφορά σε τύπου μεταμόρφωση αλλαγής, styling. Εγώ το είπα εγώ. Έφερα αποκλειστικό εδώ εγώ. Το αποκλειστικό. Καλά. Όταν τελειώσει θα μιλήσω. Να μιλήσει, να μιλήσει. Λοιπόν, μπορώ κύριε Ουγγαρέ να μιλήσω. Θα τα βάλουμε όλα στη σειρά. Χαρά μου να με ερμηνεύετε. Άλλο να γίνεται μια κουβέντα σε ένα γραφείο και κάποια πράγματα να, έτσι, να μοιραζόμαστε κάποιες σκέψεις, κάποιοι άνθρωποι, και άλλο αυτό να επικυρώνεται με υπογραφή. Αν δεν επικυρωθεί κάτι με υπογραφή, δεν συμβαίνει τίποτα. Για μένα αυτό ισχύει. Άρα υπάρχει αυτή η σκέψη. Υπήρξε σαν σκέψη. Δεν νομίζω να υπάρξει έτσι όπως πάνε τα πράγματα σαν πράξη. Αυτό εικάζω. Όχι ότι δεν θέλεις να το πεις γιατί ακόμα δεν έχεις υπογράψει. Όχι, όχι, δεν έχει τεθεί δεύτερη κουβέντα ή τρίτη. Καταλαβες. Είναι τιμητικό να ακούγεται το όνομά μου για πάρα πολλά πράγματα, αλλά πολύ τιμητικό, αλλά το θέμα είναι τι θα γίνει τελικά. Και μέχρι κάποιος να υπογράψει, πάρα πολλά πράγματα αλλάζουν. Είναι ένα κόνσεπτ που δυσκολεύεται με τις συνθήκες για να πραγματοποιηθεί. Να σου πω κάτι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κόνσεπτ που να μην δυσκολεύεται αυτή τη στιγμή και δεν ξέρουμε όλοι μας αύριο τι θα γίνει. Δηλαδή, εγώ κάθε μέρα ακούω τα κρούσματα και κάθε φορά που ακούω λιγότερα, ξέρεις, αγαλιάζει η ψυχή μου. Οπότε νομίζω ότι είμαστε όλοι εκτός προγραμματισμού. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τίποτα. Ελένα, επειδή έκανες αυτό το τόλμημα και από ένα πολύ επιτυχημένο project, πήρες τη μεταγραφή. Μια από τις λίγες μεταγραφές, πραγματική μεταγραφή στον Sky. Θα ένιωθες εκτεθειμένη ή μετέωρη αν ο Sky δεν σου εξασφάλιζε τουλάχιστον την επόμενη σεζόν. Μετέωρη. Την έννοια του ότι πήρα μια απόφαση και σας. Ηθικά εννοώ, να το εκτιμήσετε. Κοίτα, θα σας πω κάτι. Εγώ μετέωρη θα ένιωθα εάν οι άνθρωποι που αγαπώ δεν έχουν την υγεία τους. Οτιδήποτε άλλο εμένα δεν με κάνει να νιώθω μετέωρη. Okay. Έχω το μαγαζί μου, το Eclectic Soiree, ρούχα κοσμήματα. Έχω το In The Fab, το agency μου που έχω κορίτσια τα οποία αντιπροσωπεύω. Ωραία. Η τηλεόραση είναι το τρίτο μέρος στη ζωή μου. Okay. Οπότε μετέωρη δεν νιώθω για κανένα λόγο. Άρα, Έλενα, δεν είναι ότι η ζωή σου εξαρτάται από την τηλεόραση. Όχι. Παρόλο που έχεις γίνει ένα προβεβλημένο άτομο στην τηλεόραση. Ευτυχώς καθόλου. Γιατί θα μου δημιουργούσε μεγάλη ανασφάλεια να είχα εξάρτηση από την τηλεόραση. Συγγνώμη, αλλά έτσι είναι. Ακούστηκε. Άρα το βλέπεις ότι μπορεί και να είναι και ένα διάστημα που είμαι στην τηλεόραση. Αύριο μεθαύριο μπορεί να μην είμαι. Εννοείται. Δεν σε απασχολεί. Όχι. Ακούστηκε ότι η Λεάνα έκανε και αυτή ραντεβού στο Sky. Για την ίδια συζήτηση που είχες εσύ για αυτή την εκπομπή. Κάναμε διάφορα ραντεβού με την Ηλιάνα και με ανθρώπους από κάποια κανάλια. Ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα. Ακούσαμε και εκπομπή με makeover. Και είμαστε σε φάση τώρα που θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή τι τελικά θα κάνει. Αυτή η υπογραφή που εικάζουμε ότι είναι στον Α, φανταζόμαστε ότι δεν έχει πέσει ακόμα.
Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το πράγμα, ούτε γιατί για τον Αλφα, ούτε για κανένα κανάλι. Στον Αλφα. Ούτε για τίποτα. Δεν έχουν πέσει υπογραφές, το είπε στη Μέρια Ρόνη. Δεν έχουμε υπογράψει, είπε συμβόλαια. Διανύουμε πολύ ωραίες ημέρες. Εγώ αυτό θα πω. Γιατί δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Δεν είμαι εκπρόσωπος καναλιού, ούτε γραφείο τύπου καναλιού. Αυτά τα κάνουν οι άνθρωποι που είναι στα γραφεία. Αυτό έχω να πω. Ναι. Τα ραντεβού τα έκανες όμως εσύ, δεν εγώ, βέβαια, βέβαια τα έκανα εγώ. Βέβαια, τα γιατί στην εταιρεία που έχεις μέσα, ναι, όπως είναι και η Δανάη, είναι και άλλα κορίτσια, είναι μέσα και η Λεάνα. Πολλά χρόνια. Δεν είναι αυτό και μέσα δύσκολο. Στην οικογένειά μου και μέσα στην εταιρεία. Ναι. Δεν... Ότι τι είναι, ότι δεν έχει όχι, χαρακτήρα, ότι δεν μπορεί μόνη τη. Όχι. Ίσα, ένας άνθρωπος που έχει χαρακτήρα ξέρει τι πρέπει να ακούσει από αυτούς που ξέρουν τι να τις πούν. Το γύρισες τώρα, έκανες κολοτούμπα. Παιδιά, αυτό είπα, δεν κάνω κολοτούμπες ποτέ. Αυτό είπα. Θες να το ξαναβάλω μετά. Όχι, το άκουσα και το άκουσα και όταν το είπες. Α, τρίτη φορά. Τι σκέφτηκες, μπορώ λίγο να ακούσω την έννοια. Σκέφτηκα ότι ο Δημήτρης έχει, θέλει πάντα να λέει κάτι το οποίο είναι να αντιδρά. Είναι αντιδραστικός πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ αντιδραστικός. Είναι υδροχός με σκορπιό γι' αυτό. Τι με ενδιαφέρει τώρα, δεν καταλάβει. Σηκώνεται. Και έχω κάνει και μπότοξ. Πώς σηκώνεται. Αποτυχία. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, είσαι αντιδραστικός, το καταλαβαίνεις. Πρέπει να προσέχεις μερικές φορές. Την τελική απόφαση ποιος την παίρνει. Είχε προκαταλαβαίνω. Δεν μας λέει όμως, μα πες μας το επιχείρημά σου. Ποιο είναι αυτό που με καθιστά. Το επιχείρημά μου. Ρε Θεή μου, πήγα να μιλήσω, μου λες σταμάτα να απαντήσεις.